Γεια σας. Αφορμή για το σημερινό βίντεο ήταν μια διαφήμιση για ένα παιχνίδι που μου εμφανίστηκε στο κινητό. Ήταν από αυτά τα παιχνίδια, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, που για καλά είναι μια ιστορία και κάθε λίγο και λιγάκι σου εμφανίζονται τρεις επιλογές και ανάλογα με το τι θα επιλέξεις εξελίσσεται η ιστορία. Σε αυτή τη διαφήμιση λοιπόν, μια τύπησα έλαβε δύο μηνύματα. Το ένα ήταν από κάποιον παραγωγό που της έλεγε ότι της έκλεισε κάποιο φοβερό ρόλο σε μεγάλη ταινία. Και το άλλο ήταν από τον άντρα της που τη ρωτούσε πότε θα έρθει σπίτι και έλεγε ότι ανυπομονεί να γιορτάσουν απόψε την επέτειό τους. Και από κάτω είχε τρεις επιλογές. Η μία ήταν αν πήγαινε σπίτι σου με κίνδυνο να χάσεις το ρόλο. Η δεύτερη ήταν αναγνώρισε τον άντρα σου και πήγαινε έξω με τον παραγωγό. Και η τρίτη ήταν να πες ψέματα στον άντρα σου και πήγαινε στον παραγωγό. Αυτό που εμένα με ενόχλησε ήταν ότι η τρίτη επιλογή, το να πεις ψέματα στον άντρα σου, απαιτούσε πληρωμή. Ενώ τα άλλα δύο ήταν free. Και όλοι ξέρουμε σε ένα παιχνίδι τι απαιτεί πληρωμή. Αυτό που είναι πιο hot, πιο ενδιαφέρον να το πω έτσι. Και λέω, α τέλεια, κάποια άτομα τα εξιτάρει το να κερατώνουν το φανταστικό του σύντροφο. Ως λοιπόν ένας άνθρωπος που είναι κάθετα αντίθετο στο κέρατο, αποφάσισα να μιλήσουμε λίγο για ορισμένους μύθους που επικρατούν γύρω από, από αυτή την πράξη, σύμφωνα πάντα με τη δική μου κοσμοθεωρία και εμπειρία. Με κίνδυνο πάντα να ακουστώ σαν σκουπιδό άρθρο γυναικείου περιοδικού. Μύθος νούμερο 1. Από τη φύση μας είμαστε πολυγαμικοί. Επειδή είμαστε ζώα και τα ζώα είναι πολυγαμικά. Εν τω μεταξύ, όταν πρόκειται για κάτι τέτοια θέματα, ξαφνικά όλοι γίνονται επιστήμονες, Δαρβίνοι. Κανένα ζώο δεν μένει με τον ίδιο σύντροφο για πάντα και εμείς είμαστε πραγματικά πίθηκε. Ναι, τα ζώα είναι κατά κύριο λόγο πολυγαμικά. Εμείς όμως διαθέτουμε κάποια πράγματα παραπάνω από τα ζώα, όπως η κρίση. Άσε που τα συναισθήματα που νιώθουν τα ζώα δεν έχουν καμία σχέση με τα συναισθήματα που νιώθουμε εμείς. Και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να έχουν πολλούς διαφορετικούς συντρόφους, ακόμα και ταυτόχρονα, και άλλοι που επιλέγουν έναν και τον έχουν για όλη τους τη ζωή. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύονται τα αδέρφια τους, αυτό δεν θα υπάρχει. Αλλά αν το ξέρεις ότι είσαι πολυγαμικός, τότε συμβιβάσουμε την ιδέα ότι δεν θα κάνεις ποτέ σχέση. Ή είσαι πολυγαμικός ή μονογαμικός, δεν γίνεται να είσαι το ένα ή το άλλο όποτε σε συμφέρει. Μύθος νούμερο 2. Αν σε κερατώσω, δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάω. Ακριβώς αυτό σημαίνει. Ή τουλάχιστον δεν αγαπάς όπως θα έπρεπε να αγαπάει ένας άνθρωπος σε σχέση. Τώρα, αν αγαπάς σαν φίλος, κακώς είσαι καν σε σχέση. Μύθος νούμερο 3. Κέρατο σημαίνει μόνο αν βρεθείτε στο κρεβάτι. Πάλι υποκειμενικό είναι αυτό. Για κάποιον μπορεί και το φιλί να μην θεωρείται κέρατο. Αυτά είναι όρια που πρέπει να τα θέσετε με τη σχέση σας. Κατά τη γνώμη μου πάντα, ακόμα και το να κάνεις like σε κάποιον άλλο τύπο ή τύπισσα στο Instagram θεωρείται κέρατο, με την έννοια ότι το κάνεις για να σε προσέξει ο άλλος και άμα θες να σε προσέξει ο άλλος, τότε υπάρχει θέμα. Το αν θα φτάσετε στο κρεβάτι τελικά έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Μπορεί να μην το επιτρέψουν ποτέ οι συνθήκες, μπορεί να μην τολμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα όλα ήταν ιδανικά και ας πούμε η σχέση σου δεν θα το μάθαινε καν, δεν θα το έκανες. Μύθος νούμερο 4. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχεις πλήρη συνείδηση του τι κάνεις, οπότε δεν το λες ακριβώς και λάθος. Μύθος νούμερο 5. Αν κερατώσεις μια φορά, θα το ξανακάνεις. Συνήθως ναι, αλλά δεν μπορεί κανείς να είναι 100% σίγουρος ότι ο απατών θα κάνει το ίδιο και στην επόμενη σχέση. Στην ίδια σχέση πάντως θα το κάνει σίγουρα πάλι. Μύθος νούμερο 6. Αν δεν μαθευτεί, δεν πειράζει. Και το αστείο με αυτό είναι ότι δεν το λένε μόνο οι απατώντες, αλλά και οι απατημένοι. Έβλεπα μία τύπισσα της προάλλες στην τηλεόραση που έλεγε ότι ας κάνει όλος ό,τι θέλει, αρκεί εγώ να μην το μάθω ποτέ. Εκεί τώρα παίζει θέμα ευσυνείδητης θυματοποίησης που το άτομο έχει την ανάγκη να πιστέψει σε κάτι που πραγματικά δεν υπάρχει. Θέλει τόσο πολύ να πιστέψει ότι έχει την τέλεια σχέση που φτάνει σε τέτοιο σημείο. Μύθος νούμερο 7. Η σχέση μπορεί να συνεχιστεί μετά το κέρατο, δεδομένου ότι μαθεύτηκε. Σκατούλες! Αν ο άλλος κεράτωσε, σημαίνει ότι δεν νοιάζεται αρκετά, οπότε ποιος ο λόγος να είσαι με κάποιον που δεν νοιάζεται αρκετά. Αν σου σκότανε το σκυλί, θα συνέχιζες να είσαι μαζί του επειδή έκανε ένα λάθος. Ωραία. Μύθος νούμερο 8. Στη ζωή πρέπει να ζούμε διαφορετικά πράγματα με διαφορετικούς ανθρώπους και να αποκτούμε εμπειρίες. Γιατί, για να τα πάρεις μαζί σου στην άλλη ζωή. Γενικά αυτή είναι μια αντίληψη που επικρατεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα έχω ξαναπεί περί εξάλειψης των οικογενειακών θεσμών και παραδόσεων. Αλλά θα τα ξαναπώ γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πραγματικά σοβαρό ζήτημα. Ατάκες του τύπου be a slut, do whatever you want, μου γυρνούν τα έντερα.
αυτό που μπορείς να δημιουργήσεις με έναν άνθρωπο όταν υπάρχει πραγματική αγάπη είναι τεράστιο και ίσως και το μοναδικό αληθινό πράγμα στη ζωή. Γιατί ό,τι και να περνάει κάποιος, από μια κακιά μέρα στο γραφείο μέχρι τον καρκίνο, το να έχεις αγάπη είναι μεγαλύτερο από όλα. Και για μένα είναι πολύ πιο τυχερός κάποιος άνθρωπος που έχει κάποιον να αγαπάει και να τον αγαπάει πραγματικά, ακόμα και αν είναι άστεγος, παρά κάποιος που είναι μες στη χλειδί και δεν έχει κανέναν. Κλισέ, αλλά αληθινό. Συμπέρασμα. Δεν πά να είσαι ο πιο δυνατός και ο πιο ανεξάρτητος άνθρωπος στον κόσμο. Κάποια στιγμή θα χρειαστείς κι εσύ έναν ώμο να στηριχτείς. Και δεν σας λέω να πάτε να βρείτε τον ένα και μοναδικό σύντροφο με το ζόρι, γιατί πιθανωτικά αυτό δεν θα συμβεί. Συνήθως αυτά έρχονται όταν δεν τα περιμένεις. Απλά επειδή το κοινό μου ξέρω ότι είναι κυρίως νέες γυναίκες, θα ήθελα να σας πω να μην αναπαράγετε απόψεις του τύπου be a slut, γιατί έτσι και καλά θα φαίνεστε πιο σκληρές. Φυσιολογικό κομμάτι της νεανικής ηλικίας να κάνεις παιχνίδι με άλλους και να μην τους αντιμετωπίσεις όλους σαν τους μελλοντικούς συζύγους σου. Άλλωστε, μέχρι μια ηλικία δεν ξέρεις καν τον εαυτό σου, δεν μπορείς να ξέρεις τι θες από τον άλλο. Απλά μην είστε απόλυτες με το εγώ δεν θα νοικοκυρευτώ. Το να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο θα είσαι στη ζωή σου είναι πολύ μεγαλύτερο από το να κάνεις οικογένεια σαν γυναικούλα και να νοικοκυρευτείς. Δεν είσαι επαναστάτης αν πας με πολλούς, πολλές. Είσαι απλά ένα θύμα της δυτικής κοινωνίας που δίνει προτεραιότητα στην εμφάνιση και οθεί τους ανθρώπους να επιλέγουν τον σύντροφό τους με βάση τις φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας για αυτό το θέμα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye!